Πώς ήταν? Χειρότερα από ό,τι φαντάζεσαι. Δηλαδή τι έγινε? Δεν ότι δεν λυπόμουν για τη Μαντώ, αλλά στην κηδεία δεν αισθανόμουν τίποτα. Ήταν σαν να έχω ένα κενό μέσα μου. Μωρή μου, μη μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Πώς δεν είναι λίγο να πιστεύεις σε κάτι σε όλη σου τη ζωή και τελικά να μαθαίνεις ότι είναι ψέμα? Δεν είναι ψέμα. Μη συνεχίζεις. Ξέρω πολύ καλά τι είδα. Ένωσα τα χαρτάκια από το γράμμα που έγραφες. Διάβασα καθαρά. Γιο σου, σου μοιάζει. Γραμμένο τώρα. Σε ποιον το έγραφες? Πάντως σίγουρα όχι στον πατέρα μου που είναι πεθαμένος από όταν είχατε 2 μήνες σχέση. Εντάξει, ηρέμησε, θα σου πω. Τώρα! Γιατί δεν το έκανες αμέσως? Γιατί είδα ότι ήσουν ταραγμένος. Ξέρω, σου έχει στοιχήσει πάρα πολύ, ωραία. Μου έχει στοιχήσει. Μου έχει στοιχήσει μόνο. Μιλάμε για τον πατέρα μου, έτσι. Αγαπού, ξέρω. Ωραία, τι... κοίτα, αν θέλεις να μου πεις την αλήθεια, κάτω. Αλλιώς μην χάνουμε το χρόνο μας. Ωραία. Εντάξει, ρώτα με ό,τι θες. Ναι, δύσκολο. Μόνο ένα όνομα θα μου πεις, αυτό θέλω. Ένα όνομα. Σε ευχαριστώ. Τι? Ήθελα να σου πω ότι προχθές που πήγαμε βόλτα με τα άλογα, πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Τόσο που ντράπηκα. Δεν σε καταλαβαίνω. Να αισθάνομαι έτσι για σένα, ενώ οι γονείς της Μαντός είναι νεκροί. Βοήθησες πάρα πολύ με τη φάρμα. Και όσο για τη βόλτα, και εμένα μου έκανε καλό. Αλλά ως εκεί. Δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να νιώθουμε το ίδιο. Μου αρκεί που αισθάνθηκες καλύτερα εσύ. Θα πάω μέσα γιατί πρέπει να μιλήσω με τα κορίτσια. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε εδώ απόψε. Ό,τι είναι καλύτερο για τη Μαντό, αν σε έχει ανάγκη. Ελπίζω να ξαναπάμε βόλτα. Με τα άλογα, με ποδήλατα, με τα πόδια. Δεν με νοιάζει, αρκεί να είμαστε μαζί. Και να με κοιτάζει καχύποπτα. Εσύ το προκάλεσες. Ναι, το ξέρω. Καλά κάνεις και σε επιφυλακτική μαζί μου. Ούτε θα σου ζητούσα να αλλάξεις. Αυτό το έκανα ήδη εγώ. Άλλαξα. Και θέλω μια ευκαιρία για να σου το αποδείξω. Πρέπει να πάω μέσα. Θα τα πούμε μετά. Πίστεψέ με, αυτό το γράμμα που διάβασες δεν ήταν το πρώτο που έγραψα. Αλλά όχι να το στείλω. Έγραφα συνέχεια και μετά τα έσκησα και τα πετούσα. Κανένα δεν έστειλε, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε παραλήπτης. Δεν στόχο πάντως να γράφεις γράμματα στο πουθενά. Δεν ταιριάζει με την εικόνα σου. Ξέρεις, οι άνθρωποι έχουμε και τις αδύναμες πλευρές μας, που δεν αφήνουμε να φανούν εύκολα. Ωραία, μπορεί να σου φαίνεται χαζό, αλλά εγώ το είχα ανάγκη. Όπως και το να μένω τόσα χρόνια μόνη μου, κολλημένη στο παρελθόν. Αυτό σου κολλάει με την εικόνα μου. Είχα ανάγκη να γράφω στον πατέρα σου, κι ας ήμασταν μόνο 2 μήνες μαζί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσα να κρατήσω την ιστορία μας που κόπηκε έτσι τόσο απότομα. Και έπειτα μιλούσα στον άνθρωπο που μου χάρισε σένα. Δεν ωφελεί να ψάχνεις άλλο. Μακάρι να είχα κρατήσει όλα τα γράμματα, να μπορούσα να στα δείξω. Αλήθεια σου λέω. Πιστεύεις? Μάλιστα. Το ορκίζεσαι τη ζωή μου. Τι λες? Τι φοβάσαι, αφού λες αλήθεια? Όχι, αυτό είναι κάτι που δεν θα το έκανα για κανένα λόγο. Γιατί, τι θα πάθω? Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εγώ μόνο έτσι θα πιστώ. Σε παρακαλώ, μη με πιέζεις, μη μου το ζητάς αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Ψέματα. Ωραία. Αφού το θες, στο ορκίζομαι. Εντάξει, ικανοποιημένος, με πιστεύεις τώρα? Τι του έγραφες? Του έγραφα ότι θα ήταν πολύ περήφανος αν σε γνώριζε. Και ότι είσαι ο γιος που θα ήθελε κάθε πατέρας. Και εσύ πιάστηκες από μία κουβέντα και άρχισες να με κοπανάς. Θόλωσα. Τα χάσα, δεν ξέρω. Ο πατέρας μου παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νόμιζα ότι βρήκα κάτι, αλλά τελικά είμαι πάλι στα ίδια. Αγάπη μου, δεν θα σου έλεγα ποτέ ψέματα. Ξέρω την ανάγκη σου και θα μπορούσα να σου είχα παρουσιάσει ένα πατέρα, να σου είχα φτιάξει ένα πατέρα.
Αλλά αργά ή γρήγορα θα το καταλάβαινες και τότε θα πονούσες πιο πολύ. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ περίεργα. Σε παρακαλώ, μην βασανίζεις σε άλλο, αγάπη μου. Και μην βασανίζεις και εμένα, σε παρακαλώ. Πάω να κάνω μια βόλτα. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Μάλλον εγώ θα πρέπει να το πω αυτό. Στο τσάκι μου να μην έρθω. Ναι, αλλά ήρθες. Καλά έκανες. Άλλωστε, έχουμε αφήσει και μια παρτίδα ποδοσφαιράκι στη μέση. Γι' αυτό με φώναξες. Γιατί? Σε χαλάει. Κόψε την πλάκα. Έλα. Πάσω. Ας παίξουμε μια παρτίδα ποδοσφαιράκι και μετά που μας βγάλει. Εγώ λέω να το αφήσουμε το ποδοσφαιράκι. Γιατί? Δεν είσαι σε φορμά. Ξέρεις τι φταίει? Τι? Εσύ. Εγώ? Mm. Άλλα παιχνίδια θέλω να παίξω μαζί σου. Προφυλακτικό έχεις? Ε, άστο τώρα. Ας εγώ τη τσάντα. Δεν πειράζει. Μετά. Να το. Δεν σου πάω ότι κάπου το είχα. Θα μου πέσει. Τι κάνετε εδώ τέτοια ώρα? Κάνουμε πόρτα. Αυστηρή, εγώ δεν μπαίνω. Δεν το βλέπω. Κάντε στην άκρη. Πάτε καλά, ρε, τι τρέχει? Ο Ρώσος έχει μέσα μια τύπησα και δεν αφήνει να μπει κανείς. Κατάλαβα, όταν τελειώσει πείτε ότι το ψάχνω. Πάω μια βόλτα. Βαρέθηκα. Κι εγώ. Δεν πάμε να φύγουμε. Και δεν πάμε. Δεν θέλω να φύγω ακόμα. Εντάξει, είπαμε μια τελευταία φορά να το παρακάνουμε. Άστα αυτό τώρα, που σε ξέρω. Κι εγώ γουστάρω, αλλά δεν είναι και για χόρταση. Εγώ πάντως το χρειαζόμουν. Μετά την κηδεία ψυχοπλακώθηκα. Mm. Α, ναι. Γι' αυτό τα έδωσες όλα. Ναι, ήσουν το αντίδοτο. Πάντως κάτι μου λέει ότι σήμερα όλοι θα το κάψουνε. Λες, ε? Φυσικό δεν είναι. Ο θάνατος σε τρομάζει. Τι σε κάνει να νιώσεις πιο ζωντανό από το σεξ? Ναι, μ' αρέσει όπως το σκέφτεσαι. Γι' αυτό σου λέω, τα ζευγάρια θα πάρουν φωτιά σήμερα. Μόνο η φίλη μου θα είναι μόνη της. Η Χρυσά. Mm. Mm. Δεν έχει τίποτα για απόψε. Αλλά το αύριο δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει. Ναι, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά αυτό συμβαίνει γενικά. Εγώ μιλάω ειδικά. Κάτι παίζεται με τη Χρύσα. Να σου πω τώρα, θα μιλάμε για τα προσωπικά της φίλης σου. Πραγματικά βαριέμαι. Θες να σταματήσω? Γιατί το θέμα έχει να κάνει με το Σταύρο. Τι? Καλά δεν έχεις καταλάβει ότι κάτι παίζεται μεταξύ τους? Δεν πας καλά. Γιατί? Αυτό αποκλείεται. Είσαι σίγουρος?
Εννοείται. Και πες και στη φιλενάδα σου να μην κάνει όνειρα. Δεν τους είδες σήμερα στην κηδεία, γι' αυτό το λες. Έλα, τι κάνανε. Καθόντουσαν δίπλα. Τι μου λες και. Χρύσα κουμπούσε πάνω του, σαν ζευγαράκι ήτανε. Α, εσύ έχεις αποβλακωθεί τελείως. Έλα, έλα να σε πάμε παρά έξω γιατί δεν. Πότε θα σε ξαναδώ. Θα σου στείλω μήνυμα. Δεν κοιμάμαι, θες κάτι. Ναι. Έγιναν πολλά σήμερα. Μην πούμε πάλι για την κηδεία, δεν αντέχω. Άλλο ήθελα να σου πω. Για σένα και του Φέι. Τι. Μην μου κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Σε είδα που την είχες αγκαλιά. Τελικά ο πόνος φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους, ε. Δηλαδή ήταν πλησίασμα της στιγμής. Όχι, κατάφερα και κάτι άλλο. Άλλαξε τον τρόπο που με βλέπει. Πώς ακριβώς. Τίποτα πολύ απλά. Μιλώντας. Αν με ακούγες θα με θαύμαζες. Είμαι σίγουρη. Έλεγα όλα αυτά που εσείς οι γυναίκες ψοφάτε να ακούτε. Τόσο εύκολα, ε. Τι έγινε, ζηλεύεις. Όχι ακριβώς. Απλώς συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος τελικά είναι φτιαγμένος μόνο για τους άντρες. Έτσι απλώς μια κατανόηση, μια συμπαράσταση. Να μας κάνετε να νιώσουμε ασφάλεια και αμέσως μας ρίχνετε. Ακριβώς. Γι' αυτό παραδίδω μαθήματα, αδερφούλα, και για σένα δωρεάν. Δεν χρειάζεται. Τσαμπακόπος. Εξάλλου ο Σταύρος δεν χρειάζεται την υποστήριξή μου. Ούτε καν τη φιλία μου, πώς να τον κερδίσω. Με υπομονή. Θυμάσαι ένα ντοκιμαντέρ που βλέπαμε με άγρια ζώα. Θυμάσαι με πόση υπομονή η Λένα παραμόνευε το θύμα της και εκείνο μόλις κουραζόταν, εκείνη το άρπαζε. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνεις. Να τον παραμονεύεις. Σε λίγο καιρό ο Σταύρος θα καταλάβει ότι το παιχνίδι με τη Φέη είναι τελειωμένο. Και τότε θα χρειαστεί κάποιον να τον παρηγορήσει. Γι' αυτό φρόντισε να είσαι εσύ εκεί και να μην χάσει την ευκαιρία. Μα ήδη έχω προσπαθήσει. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Θα γίνει όμως, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό υπομονή. Είναι κανείς εδώ? Παιδιά? Σάκη? Γεια σου, Μαρία. Τι κάνεις? Ήρθα να πω μια καλησπέρα, αλλά τύχησα. Δεν είναι κανείς εδώ. Ναι, και εγώ δεν θα κάτσω πολύ πάνω να την πέσω. Είσαι λίγο κάπως ή μου φαίνεται? Δεν βαριέσαι, ακεφιές. Οι γνωστές ακεφιές που όταν ήμασταν μαζί τις ξεπερνούσες με ένα φιλί. Όχι πάντα βέβαια, γιατί άμα σε κάλωνες κόλλαγες άσχημα. Είχα όμως μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Ναι, είχες. Παλιές καλές εποχές. Ας μην τα συζητάμε τώρα αυτά. Γιατί όχι. Δεν είναι κακό να τις θυμόμαστε. Άλλωστε, οι καλές στιγμές ήταν πολύ περισσότερες από τις κακές. Ναι, ήταν. Αυτά θα τα θυμόμαστε πάντα, Δεσποινή. Τελικά, τι αποφάσισες? Θα με συναντήσεις το Σάββατο? Αν δεν μπορείς, καταλαβαίνω, δεν πειράζει. Θα πάω μόνη μου και θα τους εξηγήσω. Τι? Τι μας τελείωσε σε ζευγάρι. Ή δεν θα πάω και καθόλου? Όχι, θα πάμε μαζί. Αλήθεια? Σε ευχαριστώ. Αν με ρωτήσουν όμως τα κορίτσια, δεν θα τους πω ψέματα. Θα τους πω ότι με συνοδεύει σαν φίλος. Υποτίθεται ότι πάμε να διασκεδάσουμε, όχι να μας ανακρίνουν. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. Δηλαδή θα το παίξουμε ζευγάρι? Με τόσα χρόνια προϋπηρεσίας δεν νομίζω να δυσκολευτούμε καθόλου.